Καλησπέρα φίλες και φίλοι, είμαι ο Νίκος και σε αυτό το spoiler σας έχω τα τελευταία νέα για την Γη της Ελιάς. Εάν σας αρέσουν τέτοια βίντεο, μπορείτε να στηρίξετε το κανάλι μας κάνοντας ένα subscribe και like για να σας έρχονται οι τελευταίες ειδοποιήσεις. Και όμως τα σχέδια δεν κυλούν όπως τα υπολόγιζαν ο Δημήτρης και ο Ανέστης με τον Δημήτρη να χάνει την Γη κάτω από τα πόδια του. Τα πάντα είναι έτοιμα να καταρρεύσουν. Η Άννα ενημερώνει τον Δημήτρη πως η εγκυμοσύνη της ήταν ένα κόλπο για να τον εξαπατήσει. Καταχράστηκε τα 100.000 ευρώ που της έδωσε, κάνοντας όνειρα για τη ζωή και το μέλλον της. Ο Δημήτρης για να την εκδικηθεί, αλλά και για να πάρει πίσω τα χρήματα που της έδωσε, ζητάει από τον Ανέστη να την ληστέψει. Μόνο που το DNA του Ανέστη εντοπίζεται στο σπίτι της Άννας μετά από έρευνα που έκανε η αστυνομία. Και το μαρτύριο ξεκινάει. Η Άννα κάνει μήνυση στον Ανέστη, με αποτέλεσμα εκείνος να οδηγείται στη φυλακή. Ο πανικός ξεκινάει για τον Δημήτρη, καθώς τρέμει πως όλες οι βρωμοδουλειές του θα βγουν στο φως. Τότε αναγκάζεται να ζητήσει από την Άννα να αποσύρει τη μήνυση, με αντάλλαγμα ότι θέλει. Η Άννα για άλλη μια φορά τον έχει του χεριού της. Ο τροχός γύρισε ξανά, με την ίδια να είναι η νικήτρια. Του ζητάει να της δώσει πίσω τα χρήματα που της εκλέψε ο Ανέστης και να μην την ενοχλήσει ξανά. Ο Δημήτρης δέχεται και ο Ανέστης βγαίνει από το τμήμα ελεύθερος. Τα χρήματα βρίσκονται ξανά στα χέρια της Άννας. Όχι όμως για πολύ. Ο Δημήτρης είναι ικανός να φτάσει την κατάσταση στα άκρα. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.